να σου κάνω μια άλλη ερώτηση για να δώσω. Τι φάγατε τώρα το Σαββατοκύριακο? Ορίστε. Οπα. Κάστανα, είδατε πουθενά? Κάστανα, έχω πάρα πολύ καιρό να δω κάστανα. Δεν έχω δει κάστανα, ναι. Όχι. Έχω... Και μ' αρέσουν πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί έχουν μεγάλο πρόβλημα εκεί. Οπα. Mm-hmm. Πρόβλημα με την ανομβρία, πρόβλημα με τη λειψιδρία. Έχουμε λοιπόν νομίζω τον πιο κατάλληλο άνθρωπο για να μας μιλήσει γι' αυτό, ο κύριος Ανέστης Αλτίνης, που είναι παραγωγός κάστανα στο όμορφο Πήλιο. Και τον πήρα χθες τηλέφωνο και μου είπε, Μαριάννα, πράγματι υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τα κάστανα της ανομβρίας, που είναι πολύ μεγάλο και όσο περνάει ο καιρός φαίνεται να οξύνεται και όχι να αμβλύνεται. Σωστά, καλημέρα σας και χρόνια πολλά στην πατρίδα μας. Καλημέρα και χρόνια πολλά, Ένικα της Εθνικής Επετείου, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σε ποιο χωριό είστε εσείς, κύριε Αλτίνη? Στον Κισό. Στον Κισό, ανατολικό Πήλιο, ναι. Να δούμε λίγο την εικόνα σας, λίγο, γιατί ωραία είμαστε όλοι, αλλά πιο ωραίο είναι το Πήλιο από εμάς, νομίζω. Ναι. Ναι. Πω, και τι ωραία είστε εδώ πέρα. Είμαστε στο Καλντερίμι, το κεντρικό Καλντερίμι που πάει από τον Κισό στα Χάνια τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι. Και τι γίνεται, δεν θα έχουμε κάστανα να ρίξουμε στη Θράκα, δηλαδή τώρα, κύριε Αλτίνη, μας λέτε? Υπάρχει μικρότερη ποσότητα φέτος καστάνων στην περιοχή. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι είναι αρκετά κάστανα εξ αυτών είναι σκισμένα λόγω της ανομβρίας και της υπερβολικής και παρατεταμένης ζέστης που είχαμε όλο το καλοκαίρι. Αυτό μας δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα και είχαμε αφενός και μειωμένη παραγωγή καστάνου, αλλά και έγινε ζημιά και στα ίδια τα κάστανα, τα όποια κατάφεραν να γίνουν, είχαν αποτέλεσμα να σκιστούν από την παρατεταμένη ζέστη. Αποζημιώσεις πήρατε για αυτό που μας περιγράφετε? Ακόμη δεν έχει γίνει κάτι. Έχει έρθει κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, εξετάζει τα χτήματα, πηγαίνει, βλέπει, ξέρω, τις καλλιέργειες, τι έχει μαζέψει ο κόσμος κτλ. Ούτως ώστε να δούμε τι μπορεί να γίνει. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μπορέσει να βγει κάτι, γιατί κακά τα ψέματα τα κάστανα είναι ένα πολύ σοβαρό εισόδημα για την περιοχή μας και καταλαβαίνετε ότι πάμε προς το χειμώνα, θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Σας είπα να αναμένετε κάτι, γιατί εδώ βλέπω μας έχει γράψει και η αρχισυντάκτριά μας, η Γεωργία Λινάρδο, ότι συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων χωρών η Ελλάδα στην παραγωγή καστάνου στον κόσμο. Ακριβώς, α, ναι. ακριβώς έτσι. Η Ελλάδα είναι μια αρκετά μεγάλη καστανοπαραγωγός χώρα, με μεγάλο μερίδιο στην ευρωπαϊκή και όχι μόνο αγορά. Το κάστανο του Πηλίου είναι ένα κάστανο πασίγνωστο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ένα προϊόν, ας πούμε, το οποίο κακά τα ψέματα θεωρείται στα κορυφαία τρόφιμα με μεγάλη διατροφική αξία. Βασικό εισόδημα πολλών, αυτό που είπατε και προηγουμένως. Ακριβώς έτσι. Είμαστε ένα χωριό, όχι μόνο εμείς, όλη η περιοχή εδώ πέρα, ναι, του Ανατολικού Πηλίου και του Κεντρικού Πηλίου έχει και εστιάζει στην παραγωγή καστάνου. Φέτος λοιπόν θα υπάρξει θεματάκι σοβαρό, πιστεύω, για όλους τους παραγωγούς καστάνου, λόγω και της μειωμένης παραγωγής, αλλά και των καστάνων που σκιστήκαν λόγω της ανομβρίας. Για πείτε μας τώρα, εσείς αποζημιώσεις πήρατε για τον Ντάνιελ? Από τον Ντάνιελ, ναι, είχαν δοθεί αποζημιώσεις, ναι. Βεβαίως, δοθήκαν αποζημιώσεις. Στο σύνολό τους? Ορίστε. Στο σύνολό τους, έχετε πάρει? Κοιτάξτε να δείτε, άλλοι πήραν στο σύνολό τους, άλλοι πήραν στο μισό, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που προσωπικά δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω, τι αποζημίωση, ναι, ναι, πήρε ο καθένας, ναι, ανάλογα με την περίπτωσή του. Μάλιστα. Ευελπιστούμε, ναι, όμως κάτι να μπορέσει να γίνει, γιατί κακά τα ψέματα, σας λέω και πάλι, είναι μια ορεινή περιοχή, η οποία, εντάξει, πάμε προς το χειμώνα, τα προβλήματα είναι γνωστά. Θεωρώ ότι, ελπίζω και εύχομαι, μάλλον όπως είπα και πριν, να μπορέσει να δοθεί κάτι στον κόσμο, ώστε να πάρουν μια ανάσα. Γιατί κακά τα ψέματα ήταν ένα εισόδημα το οποίο το στερείται πλέον ο κόσμος. Δύσκολος χειμώνας για πολλούς αγρότες και παραγωγούς σε όλη την χώρα. Εμείς μιλάμε καθημερινά εδώ πέρα, Μαριάννα. Βλέπουμε καθημερινά αγρότες. Καθημερινά, με αγρότες κτηνοτρόφους που έχουν τα άλλα προβλήματα. Δηλαδή υπάρχει μεγάλο θέμα στην παραγωγή της χώρας μας και λόγω των καιρικών φαινομένων και από αποζημιώσεις που ίσως δεν δόθηκαν και από κακή συνεννόηση και κακούς ελέγχους οι οποίοι γίνονται στα σύνορα. Είναι πολλά τα ζητήματα που στο τέλος χτυπούν φυσικά τον καταναλωτή. Έτσι και φτάνουν στα ράφια όλα αυτά. Σωστά, γιατί φτάνουν και στα ράφια. Όντως. Λοιπόν, κύριε Αλτίνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα στο Πηλίο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, μου λέτε ο κανονισμός του